Το επίδομα των Χριστουγέννων θα πρέπει να δοθεί μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου. Αλλιώς, εργοδότες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων που δεν καταβάλουν το δώρο των Χριστουγέννων με τελευταία ημερομηνία την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου του 2011 κινδυνεύουν να διωχθούν με την αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών κ. Χάλαρη για την καθυστέρηση καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, το οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, όπως έχει γίνει αυτό δεκτό πάγια από την ομολογία του Αρείου Πάγου, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις. Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλούμενες αποδοχές του δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ή της Οικίας Αστυνομικής Αρχής ή της Οικίας Επαγγελματικής Οργάνωσης των Εργαζομένων με φυλάκιση μέχρι 6 μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η προϋπόθεση καταβολής επιδόματος Χριστουγέννων είναι η ύπαρξη απασχολήσεως εργασιακής σχέσεως του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου του 2011 μέχρι 31 Δεκάτου του 2011.